Το ΚΚΕ ανέβασε τα ποσοστά του αυτή τη φορά. Βέβαια. Ε, είναι πολύ θετικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Ε, επιβεβαιώνουν ότι έχει παγιωθεί ένα ε, ρεύμα αμφισβήτηση τη κυρίαρχη πολιτική, που είναι αποφασισμένο να συμπορευτεί με το ΚΟΠΕ για να συγκρουστεί με τι μέχρι τώρα πολιτικέ. Mm -hmm. ε, βλέπουμε ότι έχουμε σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τι προηγούμενε αυτοδιοικητικέ εκλογέ το 2019 και σαφή άνοδο σε σχέση με τα πρόσφατα αποτελέσματα στι ε, βουλευτικέ εκλογέ. Mm -hmm. Βλέπουμε ότι σε μια σειρά από Δήμου περνάει στο δεύτερο Δήμο και μάλιστα Δήμου ε, ε, Λαϊκού. Πολύ ε, έντονο το, το λαϊκό στοιχείο όπω είναι η Πετρούπολη, το Χαϊδάρι. Ε, διαφεύγουν τώρα. Και μπορεί και η Νίκαια. Και και Αλλά αυτά τα δύο φαίνεται καθαρά δευτερογύρω. Συγγνώμη που διακόπτω. Απλά η Νίκαια είναι οριακά, αν θα μπει, αν θα μπει ναι. δευτερογύρω από την πλευρά του επικεφαλή. Όχι του κουκουέπου είναι στην κουρατεύση. Έχουμε το Δήμο στην ε, Ικαρία που επέστρεψε. Ξανακοκκίνησε ε, και βλέπουμε και μεγάλη άνοδο των ποσοστών ε, στις περιφέρειες ε, που επλήγησαν βάνασα τα, το προηγούμενο διάστημα από φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά και, και εκεί πέρα εκδηλώθηκε ε, και ε, με σαφή τρόπο η αποφασιστικότητα ενός σημαντικού, μιας σημαντικής μερίδας του κόσμου εκεί να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και να συγκρουστεί με τις κυρίαρχες λογικές. Ε, στην κυριολεξία άκουσαν αυτό που ζητούσαμε να πάρουν τις ζωή του στα χέρια του, γιατί μόνο ο λαό ζωή το λαό. Αυτό το ρεύμα εκτιμάμε ότι ε, ε πια ε, έχει ενισχυθεί mm -hmm. και εκτιμάμε ότι και ελπίζουμε ότι θα ενισχυθεί και άλλο στην πράξη την επόμενη μέρα των εκλογών. Βέβαια, ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο, τον κύριο Κουτσούμπα, να λέει ότι για όσου δεν έχουν πάει στο δεύτερο γύρο, η σύσταση είναι άκυρο ή λευκό. Αυτό εκτιμάται ότι ίσω βοηθήσει του πρώτου που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, ε, Καταρχά, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Mm. Δηλαδή, τα νούμερα, επειδή έτυχε να τα δω όσο περίμενα, δεν ε, προκύπτουν. Και τι θέλω να πω, ότι ε, μπορούν να βρουν αυτοί που επιθυμούν να διοικήσουν την επόμενη μέρα τους Δήμους και τις Περιφέρειες και έχουν περάσει το δεύτερο γύρο, μπορούν να βρουν πρόθυμους συμπαραστάτες και στο έργο τους, όπως βρήκανε πρόθυμους υποστηρικτές και συμπαραστάτες και όσο διοικούσαν, όσοι επιστρέφουν τώρα στη διοίκηση. Για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας, ο κύριος Μπακογιάννης πρακτικά συνδικούσε με τι υπόλοιπε παρατάξει του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΤ, οι εμβληματικέ δράσει στο Δήμο τη Αθήνα για τι οποίε επέρεται ο κ. Μπακογιάννη, πέρασαν με τις ψήφου των Δημοτικών Συμβούλων αυτών των Παρατάξεων. Mm -hmm. ε, Συνεπώ, την επόμενη μέρα ε, μπορεί να βρει. Και τώρα, με την επόμενη Κυριακή, ενώ την επόμενη μέρα, μπορεί να βρει συμπαραστάτε στι υπόλοιπε παρατάξει που συμφωνούν με αυτόν τον τρόπο ανάπτυξη του τόπου. Με το, με, δηλαδή την προσέλκυση επενδύσεων με κριτήριο το κέρδο. Εμεί λέμε ότι κριτήριο για τα πάντα, για την ανάπτυξη πρέπει να είναι οι ανάγκε μα, τα προβλήματα, η καθημερινότητά μα. Και αυτό το έδειξε πώ γίνεται η διοίκηση του Δήμου στην, στην Πάτρα. <Τι> που, και ο, ήταν ένα από τα συνθήματα, ο, ο εκεί, ότι υπάρχουν παντού πελετήριδε. Ναι, πέρα. Εκεί πέρα, ε, παρότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγκάζεται να, να λειτουργήσει ο Δήμαρχος είναι ασφικτικό με βάση τις ευρωπαϊκές ε, οδηγίες και την κυβερνητική πολιτική και τη διάθεση, τα κριτήρια διάθεσης των κονδυλίων και όλα αυτά ωστόσο κατάφερε να αποδώσει ελεύθερους χώρους στους mm. δημότες του. Κατάφερε να μειώσει τα τροφεία, να μειώσει τα τέλη, ε, να... να, να, να καταλάβει ο κόσμο ότι δεν είναι με ανταγωνιστικού όρου η λειτουργία του Δήμου και καλέ. Το στολίδι του σταδίου που έδειξε πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν. Ε, υπάρχει άλλο τρόπο, ακόμα και μέσα στα σφιχτικά αυτά πλαίσια, και γι' αυτό ο κόσμο εκεί, παρότι είναι πολύ πιο χαμηλά τα ποσοστά του κόμματο στην περιοχή, mm. ο, ο, βλέπετε ότι ο συνδυασμό του Πελετήδη συνεχίζει να είναι πολύ ψηλά για τρίτη συνεχή ε, εκλογική αναμέτρηση.